Άγριοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στις ψυχικές διαδρομές. Το καλοκαιράκι αρχίζει σιγά σιγά να ξεπροβάλλει. Νομίζω ότι ήδη έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε και τα πρώτα μας μπάνια. Και αφού έρονται και τα μέτρα, νομίζω ότι επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Σιγά σιγά ανοίγουν και τα σχολεία, έχουν ήδη ανοίξει τα γυμνάσια και τα λύκεια, ανοίγουν και τα δημοτικά. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πια ότι είμαστε σε κανονικούς ρυθμούς. Και σήμερα έχουμε επιλέξει ένα θέμα που αφορά τα παιδιά, τη σχέση των παιδιών με τους γονείς και έτσι ένα θέμα που αφορά όλους τους γονείς και πολλές φορές έτσι, οι γονείς έχουν πάρα πολλά ερωτήματα για αυτήν την ηλικία, τους απασχολεί, τους προβληματίζει. Και δεν είναι παρά η περίοδος της εφηβείας. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η περιβόητη εφηβεία. Πώς την περάσαμε εμείς έτσι, και πώς την περνούν τα παιδιά μας, αλλά και ποια κυρίως είναι τα φυσιολογικά στάδια της εφηβείας, τι είναι αυτό που πρέπει να αναμένουμε από τα παιδιά και πώς πρέπει να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εφηβεία, λοιπόν, είναι μια περίοδος ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενηλικίωση. Ξεκινάει περίπου στα 12 χρόνια της ζωής του παιδιού. Βέβαια, οι ερευνητές λένε πια ότι ξεκινάει γύρω στα 11, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις όπου και τα παιδιά έχουν μια πρόωρη ανάπτυξη, σε νοητικό επίπεδο, αλλά και σε σωματικό, μπορεί να ξεκινάει και από τα 11. Και ολοκληρώνεται γύρω στα 18, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί και να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, όπως είπαμε, ή λίγο αργότερα, αλλά και να τελειώσει μετά τα 18. Επίσης, αρκετοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εφηβεία μπορεί να διαρκεί μέχρι τα 22 μας χρόνια, αφού και ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί. Η εφηβεία, λοιπόν, είναι μία κρίση. Είναι μία φυσιολογική κρίση, την οποία, αν δεν τη βιώσει το παιδί, δεν θα κατορθώσει να γίνει ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος ενήλικας. Και έτσι όπως γίνεται σε κάθε περίοδο κρίσης και σε αυτή την περίπτωση, οι ισορροπίες ανατρέπονται. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στο σώμα, ξυπνούν και τα ένστικτα έτσι, των παιδιών, τα πιο ερωτικά θα λέγαμε, και γενικότερα όλες οι ανάγκες αρχίζουν να αλλάζουν. Ο νέος θέτει σε αμφισβήτηση όλη την προσωπικότητά του και ο έφηβος αρχίζει να έχει συχνά ερωτήματα του τύπου ποιος είμαι, τι θα γίνω, πού θα πάω, πώς πρέπει να είμαι, τι θα γίνει με το δικό μου μέλλον και άλλα τέτοια ερωτήματα. Τώρα, οι αλλαγές στις ορμόνες, όπως είχαμε πριν, οι αλλαγές στο σώμα προκαλούν, όπως είναι επόμενο, και αναστάτωση στο ψυχολογικό επίπεδο, η οποία αυτή μπορεί η αναστάτωση να είναι πιο σοβαρή και να επιμένει και πιο πολύ και να διαρκεί και περισσότερο. Ο έφηβος δεν είναι παρά ένα παιδί, που αρχίζει όμως να βλέπει το σώμα του να αλλάζει, να γίνεται το σώμα ενός μεγάλου. Αυτό του προκαλεί ένα σοκ αρχικά για την αλλαγή αυτή που βλέπει στον εαυτό του, του προκαλεί μια σύγχυση. Όπως είπαμε πριν, αρχίζει να ενδιαφέρεται έντονα για το άλλο φύλο. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, του δημιουργεί έναν φόβο, του δημιουργεί περιέργεια. Και η κρίση έγκυται στο γεγονός ότι ενώ τα θέλει όλα αυτά και ενώ έρχονται σαν φυσικό και επόμενο της ανάπτυξής του, της σωματικής, δεν έχει ακόμα το ψυχικό όργανο για να μπορέσει να ρυθμίσει αυτές τις αλλαγές, να ανταποκριθεί στους καινούριους ρόλους που του επιβάλλει και η ανάπτυξή του. Και έτσι τα συναισθήματά του είναι πολλές φορές πάρα πολλά και έντονα. Έχουμε από τη μία πλευρά άγχος και θλίψη για την παιδικότητά του, η οποία φεύγει και πρέπει να την αποχαιρετήσει, και έχουμε έναν φόβο για τη νέα του εικόνα. Αν δηλαδή θα του αρέσει το σώμα του, αν θα του αρέσει η εμφάνισή του, αφού θα παγιωθεί κιόλας. Έχει ο έφηβος επίσης ένα άγχος για το πώς
θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτήν τη νέα του εικόνα και στο πώς θα τον δουν οι άλλοι γύρω του και αν θα έχει την αποδοχή και ιδιαίτερα των συνομιλίκων του αλλά και του περιβάλλοντός του. Προσπαθεί έτσι να ρυθμίσει τα συναισθήματά του μπροστά σε όλες αυτές τις αλλαγές που επέρχονται. Ο έφηβος καλείται επίσης να αναλάβει κάποιες έτσι σημαντικές ευθύνες για τον εαυτό του, που πρωτύτερα αυτό το έκαναν οι γονείς του. Είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, το κύριο θέμα που τον απασχολεί. Αφού δεν γνωρίζει ποιος είναι, τι επιθυμεί, ποια είναι τα προτερήματά του, ποιες είναι οι δεξιότητές του, ποιες είναι οι αδυναμίες του. Αυτό είναι κάπως δύσκολο, αφού δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον εαυτό του και τις ικανότητές του έτσι σε έναν μεγάλο βαθμό, να αποφασίσει και τι επάγγελμα θα κάνει. Αφού λοιπόν πρέπει να αναλάβει αυτές τις σημαντικές ευθύνες για την ζωή του και δεν έχει την ψυχική ωριμότητα για να το κάνει, αρχίζει να νιώθει ότι συγκρούεται εσωτερικά μέσα του. Και οι συγκρούσεις αυτές, οι εσωτερικές, βγαίνουν, δηλαδή εκδηλώνονται και εκφράζονται με ξεσπάσματα, με θυμούς, με επιθετικότητα, με απομόνωση. Πηγαίνει μόνος του και κάθεται στο δωμάτιό του και κλειδώνεται γιατί θέλει να ακούσει μουσική, να δει ταινία ή να κάνει κάτι άλλο. Αρχίζει να γίνεται μοναχικός. Όλα αυτά βέβαια είναι φυσιολογικά και παροδικά, γι' αυτό και οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα. Και έχουν σκοπό ο έφηβος να κάνει αυτή τη στροφή προς τον εαυτό του. Έχουν ως στόχο την ενδοσκόπηση, δηλαδή να σκύψει, να βουτήξει βαθιά μέσα του για να μπορέσει να γνωρίσει τον εαυτό του και να ανταποκριθεί στους νέους ρόλους που του επιτάσσει το σώμα του και η ανάπτυξή του, τόσο η σωματική όσο και η νοητική. Πώς θα μπορέσει ο έφηβος να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αλλαγές που τον αποδιοργανώνουν ψυχικά και οι οποίες επιζητούν μια άμεση λύση, πώς θα μπορέσει να αναλάβει ευθύνες, πώς θα μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία των ενηλίκων. Ο έφηβος έχει βρει μία λύση για όλα αυτά. Είναι απαραίτητο να ανεξαρτητοποιηθεί και να αυτονομηθεί. Να μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς τη βοήθεια των άλλων και ιδιαίτερα χωρίς τη βοήθεια των γονιών του. Γι' αυτό και ο πρώτος του στόχος είναι να απορρίψει τα γονεϊκά πρότυπα. Εδώ είναι και το μεγάλο σοκ και ο φόβος των περισσότερων γονιών. Χάνω το παιδί μου, δεν είναι το παιδί που ήξερα, πώς φέρεται έτσι, πώς αντιδρά έτσι, δεν με έχει πια ανάγκη, δεν μου μιλάει, δεν μου απευθύνεται, παίρνει απόσταση και εκεί όντως οι γονείς ανησυχούν και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε σε όλους τους γονείς είναι ότι είναι απαραίτητο να γίνει για να μην είναι τα παιδιά εξαρτημένα και γαντζωμένα από τους γονείς, γιατί και αυτό αργότερα αν συμβεί δεν θα τους αρέσει. Θα λένε το παιδί μου γιατί είναι απομονωμένο, είναι μέσα στο σπίτι, γιατί δεν βγαίνει έξω, γιατί δεν κάνει πράγματα. Πρέπει ο έφηβος να μπορέσει να πάρει μια απόσταση και όσο πιο προσκολλημένος και γαντζωμένος είναι μερικές φορές στους γονείς, τόσο πιο μεγάλη απόσταση θέλει να πάρει. Προσπαθεί να τα καταφέρει μόνος του, χωρίς να έχει τη βοήθεια των γονιών του ή άλλων ατόμων που το καθοδηγούσαν πριν και ο τρόπος που προσπαθεί να αποκολληθεί βέβαια γίνεται συχνά με έναν απότομο τρόπο ο οποίος μπορεί να είναι επιθετικός και προκλητικός. Και εκεί οι γονείς πρέπει να είναι ψύχρεμοι. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να μιλούν στα παιδιά τους για το πώς νιώθουν και οι ίδιοι όταν ο τρόπος του παιδιού είναι επιθετικός ή προκλητικός. Να βάζουν τα παιδιά και στη δική τους θέση για το πώς θα ένιωθαν και οι ίδιοι αν ήταν γονείς για παράδειγμα και να προσπαθούν να θέτουν όρια που δεν ξεπερνάμε τα επίπεδα του σεβασμού και της εκτίμησης προς το γονιό μας, γιατί δεν πάβει να είναι γονιός μας και να μας αγαπάει. Το παιδί βάζει ένα στοίχημα με τον εαυτό του και βλέπει την εμπλοκή των γονιών του σαν ένα εμπόδιο προς την ανεξαρτησία του. Οι γονείς, όπως είπαμε και πριν, δεν πρέπει να θεωρούν
ότι τους απορρίπτουν γιατί εκείνοι φταίνε που δεν φέρονται σωστά. Είναι απλά μια υπερβολική προσπάθεια των εφήβων να δείξουν στους γονείς ότι τα καταφέρνουν μόνοι τους. Και πολλές φορές προσπαθούν οι έφηβοι να πείσουν πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις και ζητούν πάρα πολύ συχνά την επιβεβαίωση για αυτό που κάνουν. Και οι έφηβοι είτε το ζητούν με άμεσο τρόπο και το λένε ευθέως, θέλω να με εμπιστευτείς, θέλω να μου δείξεις ότι μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου, ή το ζητούν και με έμεσο τρόπο. Γι' αυτό και εδώ οι γονείς χρειάζεται να είναι δίπλα στα παιδιά, όπως όταν ήταν μωράκια, τους κρατούσαν από τα δύο χεράκια και σιγά σιγά άφηναν λίγο το ένα χεράκι για να μπορέσει το παιδί να κάνει τα πρώτα του βήματα μόνο του. Έτσι συμβαίνει και σε αυτήν την περίσταση. Βέβαια, σε ένα άλλο επίπεδο, νοητικό, ψυχικό θα λέγαμε, να είναι δίπλα, να καθοδηγούν, αλλά να αφήνουν λίγο και τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν βήματα μόνα τους, αλλά να τα ενθαρρύνουν οι γονείς και να τα επιβεβαιώνουν ότι μπορούν να τα πάνε πάρα πολύ καλά και ότι θα είναι κοντά τους και ότι θα είναι δίπλα τους σε αυτή τους την προσπάθεια για να μπορέσουν να αυτονομηθούν. Γιατί η αυτονομία και η ανεξαρτησία είναι αυτή που θα βοηθήσει τον νεαρό έφηβο να γίνει υγιής, ενήλικας, ισορροπημένος, να μπορέσει να αναλάβει ευθύνες, να σπουδάσει, να ασκήσει ένα επάγγελμα, να κάνει οικογένεια, να επιλέξει σύζυγο, να κάνει παιδιά, να μπορέσει να πραγματοθεί στη ζωή και να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Γι' αυτό και οι γονείς είναι πάντα σημαντικοί. Στην εφηβεία όμως βλέπουμε ότι ο ρόλος τους είναι λίγο διαφορετικός από ό,τι ήταν νωρίτερα και θα λέγαμε ότι αλλάζει ριζικά σε σχέση με τον ρόλο που είχε στην παιδική ηλικία. Πρέπει να στέκεται με έναν διαφορετικό τρόπο, αφήνοντας, εμπιστευόμενος το παιδί, βάζοντας όμως τα όρια, καθοδηγώντας μέχρι ένα σημείο, αφήνοντας όμως και το παιδί να κάνει βήματα μόνο του, οριοθετώντας με τα λόγια και βάζοντας το παιδί στη θέση του όταν ξεφεύγει, αλλά σπρώχνοντάς το και ενθαρρύνοντάς το στις προσπάθειες που κάνει για να τα καταφέρει το παιδί και μόνο του. Οι έφηβοι, αφού αποκοπούν από τους γονείς τους και έτσι ξεκινήσουν την προσωπική τους επανάσταση, στρέφουν την ενεργητικότητά τους και το ενδιαφέρον τους προς τον εαυτό τους, γι' αυτό μιλάμε και για έναν υγιή ναρκισισμό. Πέφτουν σε μια βαθιά περισυλλογή πολλές φορές, τους αρέσει να μένουν πολλές ώρες μόνοι τους, να ακούνε μουσική, να γράφουν, να διαβάζουν για να ανακαλύψουν ποιες είναι οι πτυχές του χαρακτήρα τους. Είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εδώ, την αυτογνωσία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για την εξέλιξή τους αργότερα και την ψυχική τους ορίμανση, που βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενηλίκων να μην έχει γίνει και αυτό να τους δημιουργεί προβλήματα αργότερα στο μέλλον. Η στροφή αυτή προς τον εαυτό τους είναι απολύτως αναγκαία, να μην τη βλέπουν δηλαδή οι γονείς με έτσι, αρνητικό τρόπο, να το βλέπουν αυτό σαν μια φυσιολογική και απαραίτητη διαδικασία που βοηθάει τα παιδιά και πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους με οποιοδήποτε τρόπο εκείνα νομίζουν, κάνοντας αυτή την ενδοσκόπηση που αναφέραμε και νωρίτερα. Μπορούν λοιπόν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την ατομικότητά τους, να οριμάσουν, να αναλάβουν ευθύνες και να πάρουν την ζωή τους στα χέρια τους και το μέλλον τους να το προσδιορίσουν με τον τρόπο που εκείνα επιθυμούν και θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να βαδίσουν. Για να δούμε εδώ το παρακάτω βίντεο. Μία σημαντική αλλά και εγωιτευτική περίοδο που διανύουν τα παιδιά είναι αυτή της εφηβείας. Σε αυτή τη φάση της ζωής τους αρχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους, τις νέες πτυχές της προσωπικότητάς τους και κυρίως την έλξη προς το αντίθετο φύλο. Οι σχέσεις είναι μία κρυφή επιθυμία που τα απασχολεί περισσότερο. Μερικές φορές όμως η επιθυμία μπορεί να συμβαδίζει με την αποτυχία και την απόρριψη.
καθώς ο έφηβος δεν έχει προηγούμενες εμπειρίες, μπορεί να βιώσει και μάλιστα έντονα δυσάρεστα συναισθήματα. Έτσι ο ενθουσιασμός μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε απογοήτευση. Μία ερωτική απογοήτευση είναι δύσκολη σε όποια ηλικία και να τη βιώσει κάποιος. Στην εφηβεία όμως γίνεται ακόμα πιο έντονη, αφού ο έφηβος έχει εγωκεντρική σκέψη και την τάση να πιστεύει ότι κανείς άλλος δεν έχει νιώσει όπως αυτός. Η ερωτική απογοήτευση μπορεί να επηρεάσει τον έφηβο αφού μειώνεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή του. Χάνει το ενδιαφέρον του για κοινωνικές δραστηριότητες και συναναστροφές. Έχει διαρκώς νεύρα και ξεσπάει συνήθως στην οικογένεια. Πληγώνεται ο εγωισμός του, δυσκολεύεται να έρθει ξανά σε επαφή με το αντίθετο φύλο, βιώνει ότι τίποτα δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει, νιώθει την έλλειψη και τιμωρεί τον εαυτό του με το να μένει κλεισμένος για ώρες στο δωμάτιό του και να ακούει μουσική. Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι η ερωτική απογοήτευση είναι μία κατάσταση που ξεκινάει από νευροχημικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τον εγκέφαλο και κατ' επέκταση και τη συμπεριφορά του εφήβου. Πρέπει να συμπεριστέκεται και να αποδέχεται τα συναισθήματα που εκφράζει ο έφηβος. Να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του ώστε να νιώσει ότι μπορεί να βασιστεί στους γονείς του και σε αυτόν. Οι γονείς δεν πρέπει να υποτιμούν τα συναισθήματα του παιδιού λέγοντας φράσεις όπως «Είσαι μικρός ακόμα, θα γνωρίσει κάποια άλλη». Προσπαθήστε να είστε διακριτικοί, αφήστε το να σας μιλήσει αυτός όσο θέλει και όποτε θέλει. Μην τον πιέζετε και επιβεβαιώστε του ότι είστε κοντά του αν θελήσει να σας μιλήσει. Όταν βλέπετε ότι δεν υπάρχει πρόοδος, το παιδί σας βασανίζεται σε ένα φαύλο κύκλων αρνητικών συναισθημάτων, τότε να συζητήσουν μαζί του τη δυνατότητα να επισκεφθούν κάποιο ειδικό. Και αν αρνηθεί, τότε να συμβουλευτούν οι γονείς οι ίδιοι έναν για το πώς θα μπορούσαν να το βοηθήσουν. Συνεχίζοντας εδώ στις ψυχικές διαδρομές να αναλύουμε το φαινόμενο εφηβεία, θα λέγαμε ότι είναι μία διαδικασία απαραίτητη για την ψυχική ορίμανση του ανθρώπου, είναι το επόμενο βήμα, το τελευταίο βήμα της ανάπτυξης ψυχικής και νοητικής και σωματικής προς την ενηλικίωση. Εάν δεν γίνει η συνειδητοποίηση του εαυτού μας μέσα σε αυτή την περίοδο της εφηβείας, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα στη ζωή μας, να ενταχθούμε στην κοινωνία και να αναλάβουμε ευθύνες, να ζήσουμε ισορροπημένα, κάνοντας όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από την προσωπικότητα του κάθε εφήβου, από το παρελθόν, από την νόηση, από το νητικό επίπεδο κάθε παιδιού. Μερικοί άνθρωποι δεν περνάνε ποτέ εφηβεία, άλλοι είναι πάντα προσκολλημένοι σε αυτή την περίοδο και μένουν πάντα έφηβοι, επαναστατημένοι ή όχι, γιατί δεν μπόρεσαν να περάσουν αυτή την περίοδο της ζωής τους ομαλά και δεν έκαναν αυτή τη στροφή προς τον εαυτό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντική περίοδος που πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά και να είμαστε δίπλα τους σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία για να τα καθοδηγήσουμε αλλά και να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες τους. Ο δεύτερος παράγοντας τώρα που θα βοηθήσει τον έφηβο να αντιληφθεί τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του είναι η νεανική φιλία. Με την έναρξη της εφηβείας δραστηριοποιείται ξανά το ειδηπόδιο σύμπλεγμα όπου εμφανίζεται στα 3-4 χρόνια του παιδιού και όταν θα λυθεί, δηλαδή για παράδειγμα όταν το αγοράκι επιθυμεί τη μαμά του, κάποια στιγμή θα κάνει δώρο τη μαμά στον μπαμπά και θα ταυτιστεί με τον πατέρα του. Εδώ διαμορφώνεται και η σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού, η οποία επιστεγάζεται στην εφηβική ηλικία. Στην εφηβεία το παιδί, επειδή δεν θέλει να ξαναμπεί στο ειδηπόδιο, τότε απορρίπτει τα γονεϊκά του πρότυπα, είναι και αυτός ένας λόγος που τα απορρίπτει και αφού δημιουργείται ένα κενό, τότε αυτό το κενό και ειδικά της ταύτισης δεν θα ταυτιστεί δηλαδή τώρα με τον μπαμπά του, θα ταυτιστεί με τους φίλους του, τον νεαρό αγόρι και τον νεαρό κορίτσι, δεν θα ταυτιστεί με τη μαμά του, θα ταυτιστεί με τις φίλες της, τους κολλητούς και τις κολλητές, όπως μας λένε και εκείνοι στη δική τους γλώσσα, στη δική τους διάλεκτο.
ο έφηβος συναντά πολλές φορές στοιχεία του εαυτού του σε ένα άτομο το οποίο έχει και εκείνο τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αμφιβολίες, τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους ενθουσιασμούς, μοιράζονται πάρα πολλά κοινά πράγματα, έχουν τις ίδιες αντιδράσεις. Και αυτή η νεανική φιλία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κρίσης της εφηβικής. Πολλές φορές αυτές οι φιλίες είναι θερμές, είναι αποκλειστικές, είναι ζηλιάρικες, μοιάζουν έτσι πολύ με τον έρωτα, προηγούνται του έρωτα και αναγγέλουν και τον έρωτα. Και πολλές φορές η προδοσία εδώ είναι μια πάρα πολύ συγκλονιστική εμπειρία για τα έφηβα παιδιά. Και εμείς μπορεί να το βλέπουμε κάπως με τα μάτια του ενήλικα, αλλά για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντική η φιλία και η αφοσίωση σε αυτήν. Αμφισβητεί το αίσθημα του εφήβου αυτή η προδοσία για την προσωπική του αξία. Γιατί ο έφηβος τι κάνει? Αυτό το καταπληκτικό έτσι, της εφηβείας που δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές είναι το εξής. Ότι ο έφηβος βλέπει μέσα από τον φίλο του τον εαυτό του. Και έτσι μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του, μπορεί να κατανοήσει τον χαρακτήρα του, τις δεξιότητές του, τις δυνατότητές του και τις αδυναμίες του και τον βοηθάει η όλη αυτή η διαδικασία στην αυτογνωσία αλλά και στην αυτονόμησή του από τα γονεϊκά του πρότυπα. Η φιλία λοιπόν διευκολύνει τον έφηβο να βρει την ενότητα και τη συνοχή της προσωπικότητάς του. Μπορεί οι γονείς να ανησυχούν πολλές φορές για αυτές τις φιλίες, για το πόσο αποκλειστικές μπορεί να είναι. Πολλές φορές δεν μας αρέσουν οι φίλοι των παιδιών μας, λένε «μα δεν ταιριάζεται, δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα, το παιδί αυτό έχει άλλες συμπεριφορές, έχει άλλο χαρακτήρα». Οι γονείς θέλουν να επέμπουν μερικές φορές για να σταματήσουν τη σχέση αυτή. Και εδώ υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης. Από τη μία πλευρά, αν βλέπουμε ότι πράγματι το παιδί μας σχετίζεται με άτομα που δεν του ταιριάζουν καθόλου και έχουν ανησυχητικές συμπεριφορές, οι φίλοι του παιδιού μας, εκεί πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση, να εξηγήσουμε στο παιδί ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε τον φίλο του, θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε εκεί, αλλά αυτό δεν μας επιτρέπεται. Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε και το παιδί μας εκτεθειμένο σε αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία μπορεί να ακολουθήσει και που μπορεί να τον βλάψουν. Γι' αυτό και ζητάμε στο παιδί να βρει άλλες παρέες και άλλες φιλίες. Άλλες φορές όταν δεν είναι τόσο σοβαρά αυτά τα ζητήματα, απλά δεν συμφωνούμε με ορισμένα χαρακτηριστικά των φίλων των παιδιών μας, μπορούμε να τα αφήσουμε να διαχειριστούν μόνα τους την κατάσταση και έτσι μόνα τους τα παιδιά μπορεί να ρυθμίσουν τις επιλογές τους, γιατί καμιά φορά αν επιμένουμε και γίνουμε πολύ φορτικοί ή βάλουμε περισσότερη ένταση, τότε μάλλον πετυχαίνουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε εδώ το παρακάτω τραγούδι. Sarada.
Συνεχίζοντας για την εφηβεία, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το κομμάτι έρωτας. Εδώ είναι η ηλικία που ανθίζει ο έρωτας. Εδώ τα παιδιά αρχίζουν, όπως είπαμε, να κοινωνικοποιούνται, να έχουν φιλίες πολύ θερμές, πολύ αποκλειστικές, πολύ ζηλιάρικες. Τα βοηθάει η φιλία να απελευθερωθούν από τις ενοχές τους, να ανακαλύψουν ποιοι είναι και προετοιμάζει και το έδαφος του έρωτα. Ο έρωτας λειτουργεί πρώτα απ' όλα σε επίπεδο φαντασίας. Τα παιδιά ονειροπολούν, ιδιαίτερα τα κορίτσια, φαντάζονται ποιο θα είναι το ιδανικό αγόρι για εκείνες και τα αγόρια το ίδιο. Πολλές φορές βλέπουμε και διάφορα βιβλία τα οποία εξιστορούν ρομαντικές ιστορίες εφήβων, πώς ονειρεύονται το κορίτσι τους, τα αγόρια ή τα αγόρια πώς ονειρεύονται το κορίτσι τους. Και αυτό όλο καθώς ο έφηβος μεγαλώνει, διακυμαίνεται σιγά σιγά μέχρι το παιδί να οριμάσει και να φτάσει σε μία ηλικία όπου, αν κατασταλάξει στο άτομο που το ενδιαφέρει, θα θέλει να σχετιστεί και πιο ερωτικά μαζί του. Οι πρόωρες, βέβαια, σεξουαλικές σχέσεις, αναφέρουν οι ειδικοί, μπλοκάρουν το στάδιο της ανάπτυξης. Τα παιδιά όχι μόνο δεν αντλούν ικανοποίηση από αυτές τις ερωτικές σχέσεις, αλλά κατά την ενηλικίωση δυσκολεύονται να συνδέσουν την αληθινή αγάπη με την ερωτική διαδικασία. Γι' αυτό, επειδή βλέπουμε πάρα πολλά και ακούμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει γύρω μας, είναι καλό να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μην προτρέχουν σε αυτό το θέμα, να μπορέσουν να ζήσουν την εφηβεία με έναν πιο ρομαντικό τρόπο, να σχετιστούν με υγιή οικειότητα, να δουν τη ρομαντική διάσταση του έρωτα, το πόσο αυτό μαγικό είναι να ανακαλύπτεις τον άλλον, την προσωπικότητά του, τα χαρίσματά του, ακόμα και τις αδυναμίες του, να μάθεις να τον δέχεσαι και να τον αγαπάς όπως είναι, να περιμένεις αντίστοιχα το ίδιο, δηλαδή να σε αποδέχονται, να σε αγαπούν για αυτό που είσαι, να τονίζουν και να βλέπουν οι άλλοι τα προτερήματά σου, να σου δίνουν συμβουλές μερικές φορές ή να στυλιτεύουν και τις αδυναμίες σου. Αλλά είναι σημαντικό τα παιδιά να μην τρέχουν, να μην ολοκληρώνουν σε σχέσεις τους σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, γιατί αυτό πραγματικά είναι κακοποιητικό. Δεν μπορεί σωματικά να είναι έτοιμο, όμως ψυχικά δεν είναι. Και αυτό μπορεί να διαταράξει την ερωτική του ζωή αργότερα στο γάμο, γιατί δεν μπορούν να συνδέσουν τον γάμο με την ερωτική πράξη, αλλά μπορεί να το συνδέσουν με κάτι τελείως διαφορετικό και εκεί έχουμε πολλά φαινόμενα απιστίας και προβλημάτων σε ό,τι αφορά την ερωτική ζωή των ζευγαριών. Σίγουρα οι γονείς, όσο είναι κοντά στα παιδιά, μπορούν να συζητούν, να έχουν τα επιχειρηματά τους, να τους πούν εμπειρίες από τα δικά τους παραδείγματα ή να τους αποτρέψουν από κάποιες πράξεις με δικά τους παθήματα, αφού τους εξιστορήσουν πώς πήγαν τα πράγματα στη δική τους ζωή και καλό θα ήταν, ας πούμε, οι ίδιοι να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Μερικές φορές, αν οι γονείς δεν το καταφέρνουν αυτό, μπορούν και κάποια άτομα από το συγγενικό μας περιβάλλον να βοηθήσουν και όταν όλα αυτά δεν συμβαίνουν και βλέπουμε ότι οι καταστάσεις σε ό,τι αφορά είτε τη συμπεριφορά, είτε τις σχέσεις των παιδιών, είτε την ερωτική του ζωή είναι πιο έντονες, μπορεί να ακολουθήσουν και την βοήθεια, μπορεί να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού. Ποιες είναι οι γενικότερες συμβουλές τώρα που μπορούμε να δώσουμε για την εφηβεία? Το πρώτο είναι να κατανοήσουμε οι γονείς την επανάσταση των παιδιών, τη σημαντικότητα αυτής της επανάστασης που αν δεν την κάνουν τώρα, θα την κάνουν σε όλη τους τη ζωή, θα μείνουν πάντα θυμωμένοι και επαναστατημένοι, οπότε θα υπάρχει μια καθήλωση σε αυτή την ηλικία που δεν θα τους ωφελήσει όμως σαν ενήλικες. Να μην λαμβάνουν οι γονείς την απομάκρυνση των παιδιών ως απόρριψη, όπως είπαμε και πριν, είναι μια φυσιολογική διαδικασία, θα χρειάζεται να κάνουν υπομονή, να μην αποδοκιμάζουν τα παιδιά, να μην τα απορρίπτουν, να μην τα μαλώνουν έντονα,
μπορούν βέβαια να θέτουν ορισμένες συνέπειες όταν δεν τηρούνται οι κανόνες που έχουμε ορίσει στην οικογένεια. Να είναι οι γονείς κοντά στα παιδιά συναισθηματικά, να ξέρουν τι τους αρέσει, τι τους αρέσει, να ξέρουν τους φίλους τους, λεπτομέρειες από τη ζωή του, από τη ζωή τους, να ξέρουν τι τους αρέσει και σε ό,τι αφορά τα ρούχα, τις ταινίες, τη μουσική, να μην είμαστε δηλαδή από έναν άλλο πλανήτη και να μας θεωρούν παροχημένους, να είμαστε κάπως και εμείς πιο νεανικοί και να είμαστε μέσα στα πράγματα, μέσα στη ζωή τους, για να μην νιώθουν ότι υπάρχει τεράστια απόσταση. Ακόμα και η ενδυμασία μας ή το λεξιλόγιό μας να μην είναι τελείως διαφορετικό από των παιδιών μας, γιατί τότε νιώθουν ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ μας και ότι δεν μας νιώθουν οικείους, δεν μας νιώθουν ότι είμαστε δίπλα μας, δίπλα τους. Νιώθουν ότι είμαστε κάτι διαφορετικό και έτσι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και μαζί μας. Να γνωρίζουμε, όπως είπαμε, και λεπτομέρειες της ζωής, να γνωρίζουμε τους φίλους, τα ενδιαφέροντα, να ρωτάμε και ως γονείς, όπου μας επιτρέπεται να ρωτήσουμε, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που μπορεί να θεωρούμε σημαντικές. Να συμφωνούμε με όλα τα συναισθήματα των παιδιών. Ναι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να το ζηλεύεις αυτό, να το θέλεις, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε για αυτόν τον λόγο, για παράδειγμα. Ναι, καταλαβαίνω ότι θυμώνεις. Νιώθεις φόβο για όλο αυτό που περνάς. Είναι μια διαδικασία μέσα σου όπου συγκρούονται πολλά πράγματα. Κατανοώ το πώς νιώθεις, το έχω περάσει κι εγώ. Βέβαια, όταν νιώθεις αυτή τη σύγκρουση, μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά σε παρακαλώ, δεν θέλω να γίνεσαι επιθετική, επιθετικός, να ξεσπάς. Να βρούμε έναν τρόπο αυτό να το εκφράσουμε με έναν κατάλληλο και υγιή τρόπο, θα λέγαμε. Συμφωνούμε με όλα τα συναισθήματα, λοιπόν, των παιδιών, δεν συμφωνούμε όμως με όλες τις συμπεριφορές τους. Για παράδειγμα, μπορεί να βαριέσαι σε αυτό το μάθημα, έχεις δίκιο, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, είναι λογικό, κάποια μαθήματα σ' αρέσουν, κάποια όχι, δεν μπορείς όμως να φεύγεις από το μάθημα αυτό, γιατί αυτό δεν είναι υπεύθυνο, γιατί δεν σε ωφελεί. Και είναι σημαντικό όταν έχουμε μαθήματα που είναι υποχρεώσεις μας, αφορούν την προσωπική μας ανάπτυξη, αφορούν την νοητική και γνωστική μας ανάπτυξη, να παραμείνουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον για μας. Αλλά δεν φεύγουμε, δεν κάνουμε απουσία, κοπάνα για παράδειγμα, γιατί και είναι και επικίνδυνο και δεν είναι και υπεύθυνο. Εδώ, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, ενθαρρύνοντάς τα να γράφουν, να μιλούν, να μένουν μόνα, να διαβάζουν βιβλία. Μπορούν να δοκιμάσουν επίσης κάποιες δραστηριότητες που δεν είχαν δοκιμάσει στην παιδική ηλικία. Κάποια μουσικά όργανα, θέατρο. Μπορούν να δοκιμάσουν να γράφουν ποίηματα, να δοκιμάσουν αθλήματα που δεν είχαν κάνει πριν. Γενικότερα να είμαστε ανοιχτοί όταν τα παιδιά μας προτείνουν πράγματα που τους αρέσουν, αν έχουμε τη δυνατότητα, να μπορέσουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουν και άλλες πτυχές του εαυτού τους που μπορεί να μην τις είχαμε ανακαλύψει στο δημοτικό, στην παιδική ηλικία. Οι γονείς να κατανοούν το νόημα της φιλίας. Όπως είπαμε, η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς μέσα από τους φίλους τους οι έφηβοι βλέπουν τον εαυτό τους, και να σέβονται τους φίλους τους, γιατί εάν δεν σεβόμαστε τους φίλους τους, είναι σαν να μην σεβόμαστε και τα ίδια μας τα παιδιά. Να συζητάμε τα προβλήματα με ηρεμία, να προσπαθούμε να μην υπάρχουν φωνές. Ξέρω ότι αυτό μερικές φορές είναι ανέφικτο, γιατί έχουμε κι εμείς οι μεγάλοι τα άγχη μας, έχουμε την καθημερινότητα που τρέχει, τις υποχρεώσεις μας, τις ευθύνες, και μερικές φορές αν αγχωθούμε με κάτι που βλέπουμε στο παιδί μας, μπορεί και να ξεσπάσουμε κι εμείς λιγάκι. Αλλά γενικά καλό είναι να προσπαθούμε στις στιγμές του άγχους και της έντασης να μην κάνουμε συζητήσεις, αλλά όταν θα έχουμε ηρεμήσει, να συζητάμε τα πράγματα σε μια χαλαρή βόλτα, σε ένα φαγητό. Μπορούμε να προτείνουμε στο παιδί να πάμε κάπου μαζί, να πιούμε ένα καφέ, να κάνουμε ένα περπάτημα, να πάμε να ακούσουμε μουσική μαζί, να κάνουμε κάτι και πάνω σε αυτήν την ωραία έτσι, κατάσταση, σε αυτό το ωραίο περιβάλλον, να ανοίξουμε και μερικά ζητήματα που μας αφορούν και πρέπει να τα συζητήσουμε. Να βάζουμε όρια στα παιδιά,
και να θέτουμε κάποιες συνέπειες αρνητικές όταν αθετούνται οι κανόνες που έχουμε ορίσει στην οικογένεια. Οι κανόνες πρέπει να είναι σταθεροί. Μερικοί είναι οι κόκκινοι κανόνες που θα λέγαμε, όπου εδώ το παιδί δεν μπορεί ποτέ να τους παραβεί. Είμαστε πάρα πολύ απόλυτοι και άκαμπτοι σε αυτούς τους κανόνες, όπως για παράδειγμα ότι δεν επιτρέπεται να πίνεις αλκοόλ. Αν είναι πιο μεγάλο το παιδί, μπορείς να πιείς για παράδειγμα μία μπύρα ή μπορείς να πιείς αυτό, είναι ένα. Δεν επιτρέπεται να πιείς άλλο. Δεν επιτρέπεται να μπαίνεις σε αυτοκίνητα γνώστων, για παράδειγμα. Θα θέσουμε εμείς τους κανόνες μας και εκεί, εάν δούμε ότι αθετούνται, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε μία αρνητική συνέπεια με βάση το τι αρέσει πολύ στο παιδί. Τους πονάμε εκεί που τους καίει, θα λέγαμε, δηλαδή κινητό, κινητό, χαρτζιλίκι, χαρτζιλίκι. Θα σου έπαιρνα αυτό το δώρο, δεν θα σου το πάρω γιατί έγινε αυτό. Και αντίστροφα μπορούμε να θέτουμε και κίνητρα και να ανταμείβουμε το παιδί με κάτι θετικό, εάν έχει μια καλή συμπεριφορά που πριν μπορεί να μην την είχε, να έχει κάνει κάποια ωραία αλλαγή, να έχει κοπιάσει για κάτι και εκεί μπορούμε να ενθαρρύνουμε το παιδί και να το ανταμείψουμε με κάτι που του αρέσει αρκετά και είναι σύμφωνο βέβαια με τις δυνατότητες τις δικές μας. Και τέλος θα λέγαμε να αφήνουμε τα παιδιά να επιλέγουν λύσεις για τα προβλήματά τους, να μην τα συμβουλεύουμε συνέχεια, να τα καθοδηγούμε σωστά, αλλά να προσπαθήσουμε ως γονείς να αυτονομήσουμε τα παιδιά μας, να γίνουν ανεξάρτητα, όχι όλη την ώρα δίνοντάς τους έτοιμη τη λύση στο πιάτο. Να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη δεξιότητα που βλέπουμε ότι πλέον στην κοινωνία μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι Αμερικανοί την έχουν σε όλα τα τεστ. Αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα που λέγεται problem solving, δηλαδή επίλυση προβλημάτων, ή διαφορετικά decision making, δηλαδή το να παίρνουν αποφάσεις τα παιδιά. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία έχουμε τη δυνατότητα να το καλλιεργήσουμε αυτό, ρωτώντας τα παιδιά μας, τι νομίζεις ότι είναι καλύτερο να κάνεις για να ξεπεράσεις αυτήν την κατάσταση, για να ξεπεράσεις αυτό το συναίσθημα, για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να βρει μια λύση, την καλύτερη δυνατή λύση. Έτσι και δίνουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να σκέφτονται, αλλά και να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και κυρίως τους περνάμε το μήνυμα ότι ναι, πιστεύω σε σένα, είσαι έξυπνος, έχεις την κριτική ικανότητα που απαιτείται για να αντιμετωπίσεις μία κατάσταση και να βρεις την καλύτερη δυνατή λύση που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο ή ευτυχισμένη. Έτσι τα παιδιά μας καταλαβαίνουν ότι εγώ σαν γονιός τα εμπιστεύομαι, τα θεωρώ σημαντικά, τα θεωρώ άξια να αποφασίζουν, τα θεωρώ έξυπνα, τα αποδέχομαι όπως είναι, τα αγαπώ όπως είναι. Και κλείνοντας θα λέγαμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να τους κάνουμε. Η άνευ όρων αποδοχή. Να τους δείξουμε ότι τα αγαπάμε, τα σεβόμαστε, τα εκτιμάμε, τα αποδεχόμαστε όπως ακριβώς είναι, για αυτό που είναι, με όποια προσωπικότητα έχουν εκδηλώσει ότι είναι, γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό και μπορεί να είναι και διαφορετική προσωπικότητα από τη δική μας. Να τους δείξουμε λοιπόν την αγάπη μας, την εκτίμησή μας και την αποδοχή μας. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε ξανά εδώ την επόμενη εβδομάδα μαζί σας. Μέχρι τότε να τα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, πολύ διασκεδαστικά, δροσερά και καλοκαιρινά. Σας χαιρετάμε. Καλό σας βράδυ.